Γενναία παράταση για τις δηλώσεις που αφορούν τα αυθαίρετα διεκδικεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Αν και μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση για την τακτοποίηση μέχρι το τέλος του έτους. Η αναρχιδόμηση έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στο Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο εξετάζει σειρά λύσεων με στόχο την οριστική διευθέτηση του προβλήματος. Με επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, γίνεται έκκληση ώστε να συνυπολογιστεί πως μαζί με τις δηλώσεις για τα αυθαίρετα κατατίθενται δηλώσεις για το εθνικό κτηματολόγιο σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα προγράμματα όπως το εξοικονόμηση κατοίκων. Υπάρχει μια συζήτηση για τέλος του χρόνου. Θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετή. Εμείς ζητάμε μια παραπάνω παράταση, γιατί παράλληλα με τους νόμους περί αυθαιρέτων υπάρχει αυτή τη στιγμή και το κτηματολόγιο. Το οποίο με το να δοθεί παράταση μέχρι 30 Οκτώβρη για τους νομούς Ηρακλείου και Λαστείου, εκεί που υπάρχει και λειτουργεί, έχουμε μια πολύ μεγάλη συσσόρευση στους συναδέλφους στοιχείων που πρέπει να κατατεθούν. Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να φέρει νέο νόμο αυθαιρέτων και η δήλωση των κτισμάτων δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον, καθώς δίνει λάθος μήνυμα και είναι ασύμβατο με το πνεύμα του Συντάγματος και το γράμμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο έχουν προκαλέσει σύγχυση, αφού τα λάθη στο κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου είναι πολλά. Για το λόγο αυτό, έχει ζητηθεί η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη διασταύρωση στοιχείων των ακινήτων. Είναι σε γνώση των ιδιοκτητών ότι υπάρχουν λάθη, τα οποία δεν οφείλονται σε αυτούς. Και μια τυχόν τέτοια διασταύρωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα χωρίς να υπάρχει ευθύνη των ιδιοκτητών, διότι υπάρχουν λάθος πολλές αρχικές εγγραφές. Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, με την πλατφόρμα να κλείνει μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που άνοιξε. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος να το ενισχύσει, γιατί είναι και ενεργειακά καλύτερο και προφανώς αναβαθμίζει και τα οικιστικά αποθέματα, αν μπορέσουμε να έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε θεωρούμε θετική αυτή την κίνηση, το να δοθούν τα περισσότερα χρήματα και να δούμε πόσοι θα μπορέσουν πάλι να ενταχθούν. Πάντως, η Περιφέρεια Κρήτης θα δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, ώστε να απορροφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες δηλώσεις.